Από το Άγιο Όρος στη Μητρόπολη Αθηνών μεταφέρθηκε η εικόνα του Άξιον Εστί. Εκεί βρίσκεται η Ελευθερία Σπυρά και η Ελευθερία τελετεί με τιμές και παρουσία πλήθους κόσμου. Και αρκετή συγκίνηση θα πρόσθετα εγώ, Ματίνα, να πούμε ότι αρκετός είναι ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε από νωρίς το μεσημέρι έξω από την Μητρόπολη Αθηνών, αναμένοντας την άφιξη της ιεράς εικόνας της Παναγίας του Άξιον Εστί. Η εικόνα έφτασε το μεσημέρι με ειδική πτήση από τη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενη από την ιερά κοινότητα της Μοναστικής Πολιτείας. Στις 6 ώρα πραγματοποιήθηκε λαμπρή υποδοχή παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερώνυμου και εκπροσώπων της πολιτείας. Ακολούθησε δοξολογία αλλά και παράκληση στον καθεδρικό ιερό ναό Αθηνών. Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος έκανε λόγο για μια εικόνα σύμβολο. Να επισημάνουμε, Ματίνα, ότι είναι η τέταρτη φορά που έρχεται στην Αθήνα η ιερά εικόνα της Παναγίας του Άξιον Εστί. Η ιερά εικόνα θα παραμείνει προς προσκύνηση των πιστών στον καθεδρικό ιερό ναό από τις 3 έως τις 15 Μαΐου. Ενώ να ολοκληρώσω λέγοντας ότι την ερχόμενη Κυριακή αναμένεται να τελεστεί και τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ματίνα. Μάλιστα.